Ασφιχτικά γεμάτος ήταν ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Μεγάλης Παναγίας το πρωί του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου, την ημέρα του μνημοσύνου για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του μακαριστού Μητροπολίτη Πέτρας Κύρου Νεκταρίου. Παρούσα σύσσωμη σχεδόν η τοπική εκκλησία της Κρήτης με προεξάρχοντα τον Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης κύριο Ειρηναίο. Παρόντες οι βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, οι Δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Μαλίων και Χερσονήσου και Οροπεδίου Λαστείου, Περιφερειακοί, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι. Πλημμυρισμένος ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός από πλήθος πιστών που θυμήθηκε τον ένα χρόνο από το θάνατο του μακαριστού Νεκτάριου. Μοναχές από διάφορα μοναστήρια, πλήθος κόσμου μικρών και μεγάλων, θυμήθηκε την απουσία του αγαπητού Νεκτάριου. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Νεκτάριος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλες τις ηλικίες και πραγματικά λείπει από την τοπική κοινωνία. Είναι όπως το λέτε, άφησε μέγα έργο στην εκκλησία ο μακαριστός Νεκτάριος. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό το οποίο προσέφερε είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Είμαστε να είναι μια ηλίκη και πάντα να το θυμόμαστε και να θυμόμαστε και όλα όσα προσέφερε. Του μνημοσύνου στο Ιερό Ναό της Μεγάλης Παναγίας ακολούθησε ο Τρισάγιος στο μνήμα του μακαριστού Πέτρας Χιορνήσου Κυρού Νεκταρίου που είναι ακριβώς πίσω από τον Ιερό Ναό της Μεγάλης Παναγίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ειρηναίος και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των Μητροπόλεων που έδωσαν το παρόν για ακόμα μία φορά βρέθηκαν στο μνήμα του μακαριστού Νεκταρίου για το αιωνία του ημνήμη. Στο χώρο βρέθηκαν εκατοντάδες πιστοί οι οποίοι ακολούθησαν τους ιερείς στο Τρισάγιο που έγινε στο μνήμα του μακαριστού Νεκταρίου και άγγιξαν για μία ακόμα φορά το μνήμα του. Κίνηση η οποία δείχνει το πόσο πολύ κοντά νιώθουν ακόμα τον αγαπημένο τους ποιμενάρχη, άσχετα αν δεν είναι πλέον μαζί τους.